Η μεγάλη μέρα έφτασε. Το μεγάλο reunion. Είμαι μαζί με τον αρχηγό 13. 14, φίλε μου. Και ετοιμάσαμε ένα εκπληκτικό reunion. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, η πρώτη σειρά που θα αναφερθούμε είναι... Το My Hero Academia. Πιστεύω ότι εσύ πρέπει να πάρεις σκητάλη για να ξεκινήσεις. Και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να ξεκινήσουμε με το My Hero Academia από... Τη σειρά την ξεκίνησα κάπου νομίζω το όταν είχε παιχτεί ήδη πρώτη σεζόν. Το είχα σαν ακουστά ότι είναι νέα σειρά ότι, που βγήκε στο Shonen Jump και αυτά. Και έδειχνε στοιχείο ότι έχει προοπτική να γίνει αρκετά δημοφιλής. Που την πρότεινες εσύ και δοκίμασα τότε να τη δω. Μου άρεσε, έδειξε κάποια ωραία στοιχεία σαν σειρά. Αλλά να πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα απόλυτα από την αρχή της σειράς. Μετά την έβλεπα σεζόν ανά σεζόν, είχα μια επαφή. Απλά τι γίνεται, όταν κάποια σειρά δεν τη βλέπεις συνεχόμενα, χάνεις κατά κάποιο τρόπο το hype, χάνεις την επαφή. Οπότε δεν έχεις ακριβώς τον απαραίτητο ενθουσιασμό. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν βρήκα την όρεξη και αυτά να διαβάσω και το manga. Οπότε να έχω μια τακτική επαφή με τη σειρά. Αλλά σε κάποια φάση, με αφορμή την καραντίνα, αποφάσισα να δω τη σειρά από την αρχή ολόκληρη. Και οπότε εκεί παρατήρησα κάποια στοιχεία τα οποία με ενθουσίασαν και θεωρώ ότι είναι όντως μια πολύ αξιόλογη και καλή σειρά. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι για το My Hero Academia. Είναι μια σειρά η οποία την παρακολουθώ κυριολεκτικά από το πρώτο chapter. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο μυστήριο. Απλά μια μέρα έτυχε, διάβασα το πρώτο chapter, μου κίνησε το ενδιαφέρον και από τότε άρχισα να παρακολουθώ τη σειρά, άρχισα να μαζεύω το manga. Είχα κάνει και ένα σχετικό unboxing κάποια περίοδο τότε που το My Hero Academia δεν το ήξερε κανένας, που προωθούσα τη σειρά. Και όταν βγήκε το anime, δυστυχώς αυτό το hype κάπως ηρέμησε για μένα. Δηλαδή δεν περίμενα τόσο πολύ να μην με ενθουσιάζει μια σειρά για σούπερ ήρωες με έναν πρωταγωνιστή όπου, okay, ο Ντέκου δεν είναι ότι πιο ενδιαφέρον υπάρχει στο σόνεν κόσμο, αλλά πάλι είναι ένας ευχάριστος πρωταγωνιστής. Επίσης έχουμε δει σειρές με πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι τέρμα βασικοί, για παράδειγμα τον Demon Slayer, αλλά πάλι είναι πολύ ευχάριστοι να τους παρακολουθείς. Αντίθετα όμως, στο My Hero Academia όταν βγήκε το anime, ενώ και το animation ήταν καλό, ενώ και οι ιστορίες του ήταν καλές, έχασα πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον γι' αυτό και το έβαλα στην άκρη μέχρι τη δεύτερη σεζόν, όπου εκεί κατά τη γνώμη μου ήταν το μεγαλύτερο hype της σειράς. Η ιστορία του My Hero Academia είναι τέρμα βασική. Σε έναν κόσμο που όλοι οι άνθρωποι έχουν ειδικές ικανότητες, ο πρωταγωνιστής μας, Ιζούκου Μιντόρια, που είναι τεράστιος φαν του μεγαλύτερου ήρωα όλων των εποχών, του All Might, μαθαίνει ότι έχει γεννηθεί χωρίς ειδικές ικανότητες, ή αλλιώς quirks, με αποτέλεσμα τα όνειρά του να συμβλήβονται. Παρ' όλα αυτά, όλα αλλάζουν όταν, πάνω σε μια προσπάθεια να προστατέψει ένα φίλο του, All Might βλέπει τον ηρωισμό του και αποφασίζει να του μεταδώσει τη δύναμή του, το One for All. Έτσι, με τη νέα του δύναμη, ο Ιζούκου Μιντόρια αρχίζει να προπονείται ώστε να καταφέρει να σκαρφαλώσει την κορυφή και να γίνει ο νούμερο ένα ήρωας. Και ουσιαστικά από εκεί και πέρα ό,τι βλέπουμε είναι η ζωή του Ντέκου μέσα στην Ακαδημία των Υπερηρώων. Η ιστορία εντωμεταξύ, όσο έχουμε δει, εξελίσσεται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μιλάμε από πρώτο επεισόδιο μέχρι το τρίτο, περνάει ένας χρόνος, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μπαίνει ο Ντέκου στην Ακαδημία μέχρι ουσιαστικά το σημείο που βρίσκεται τώρα το μάγκα, δεν περνάει ούτε ένας χρόνος περίπου. Νομίζω είναι ένα διάστημα γύρω στους 9 με 10 μήνες. Οπότε όλα γίνονται σε ένα σχετικά γρήγορο διάστημα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πρωταθλήματα, θα ακολουθήσουν εγκληματίες, ο Ντέκου θα προσπαθήσει να γίνει μεγάλος και τρανός ήρωας, αλλά προφανώς είναι ακόμα πάρα πολύ μικρός, και σταδιακά θα βλέπουμε την προπόνησή του ώστε να μάθει να χειρίζεται τη δύναμη που του παρέχει ο All Might. Αλλά μιας και ήδη αναφερθήκαμε στην ιστορία, τι θα έλεγες να μιλήσουμε λίγο για το μάγκα και για τη σχέση σου με το μάγκα? Αφού τελείωσα τη δεύτερη σεζόν στο άνιμε, δοκίμασα να το ξεκινήσω, διάβασα μέχρι ενός σημείου, απλά λόγω βαρεμάρες, όχι ότι απαραίτητα κακό το μάγκα, το παράτησα ας πούμε, και μετά αφού λέω, το άφησα κάποιο καιρό και κατέληξα ας πούμε να βγει το άνιμε, λέω ας συνεχίσω να το βλέπω στο άνιμε. Και ουσιαστικά σε κάποια φάση απλά αποφάσισα να ξεκινήσω το σημείο που τελειώνει η τέταρτη σεζόν, στο σημείο που κάνει τη μάχη ο Endeavor με το High End. Και από εκεί πέρα το διάβασα, έχει νομίζω μια απόσταση περίπου από εκεί που τελειώνει το anime, γύρω στα 70-80 chapter. Κάθισα, τα διάβασα και τώρα περιμένω ένα εβδομάδα ας πούμε τη σειρά. Μπορώ να πω το manga είναι αρκετά χορταστικό και κάθε chapter είναι αρκετά γεμάτο. Το νιώθεις δηλαδή πραγματικά θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως και ένα επεισόδιο. Και θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Αν έπρεπε να επιλέξεις μεταξύ anime και manga, τι θα επέλεγες? Και τα δύο είναι εξίσου υψηλού επίπεδου, θα έλεγα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από τα δύο. Θα ήθελα να πάρω για παράδειγμα μια σειρά που ξέρω ότι το manga τη σου αρέσει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα το Promised Neverland. Άμα σου έλεγα να διαλέξεις μεταξύ του Promised Neverland anime
και Promise Neverland manga, τι θα επέλεγες? Σε αυτή την περίπτωση θα επέλεγα το manga ξεκάθαρα. Γιατί μπορώ να πω, ξεκινώντας το anime, μου άρεσε αρκετά, με έκανε να θέλω να δω το manga. Το manga όμως μου απογείωσε κατά πάρα πολύ το ενδιαφέρον για τη σειρά. Ειδικά θεωρώ ότι μέχρι ενός σημείου, δηλαδή το manga ήταν, μπορώ να πω, masterpiece. Λίγο προς το τέλος χαλάει ελαφρώς, όχι ότι γίνεται κάτι το τελείως χάλι. Απλά θεωρώ ότι το manga από το σημείο που τελειώνει το anime μέχρι ενδεχομένως ένα σημείο είναι ψηλωτά το επίπεδο και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που ήθελα να δω, ας πούμε, ρούφαγα τα manga, ας το πούμε έτσι, ρούφαγα τα chapter. Τότε γιατί στο My Hero Academia δεν έχεις τον ίδιο ενθουσιασμό, τι σε χαλάει στο manga? Προσωπικά μπορώ να πω ότι το manga έχει πολύ καλύτερο σχέδιο από το anime. Δεν είναι ότι απαραίτητα θεωρώ κακό το manga, απλά αυτό με το πρόβλημα είναι απλά προσωπικό μεράκι, να το πούμε έτσι, το manga. Για παράδειγμα, παρατηρώ τη συλλογή σου. Έχεις κάποια συλλογή από Naruto, κάποια από Kenshin, κάποια από Zelda και αρκετά από One Piece και Hunter x Hunter. Αν εξαιρέσουμε αυτά που έχεις λάβει για δώρα, τι σε κίνησε να αγοράσεις τα συγκεκριμένα chapters? Ήταν τα στιγμιότυπα, ας πούμε? Κοίταξε, το One Piece είναι ένας στόχος να κάποια στιγμή να έχω όλα τα chapter του. Στα υπόλοιπα manga απλά πήρα κάποια στιγμιότυπα που μου αρέσανε πολύ. Τώρα έχω καιρό να αγοράσω manga, αλλά π.χ. ενδεχομένως να αγοράσω και σε κάποια φάση My Hero Academia κάποιο σκηνικό που μου αρέσει. Απλά θεωρώ ότι, εντάξει, ότι είναι, να πω την αλήθεια, πολύ ακριβό χόμπι το να πάρεις ολόκληρη τη σειρά σε manga. Και αν είχα τα λεφτά θα αγόραζα τις αγαπημένες μου σειρές ολόκληρες σε manga. Οπότε, επειδή όμως δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να το κάνω αυτό, θα επιλέξω να πάρω αποσπασματικά κάποια ωραία σκηνικά από αγαπημένα μου manga και anime. Θα ήθελα να γυρίσουμε στο My Hero Academia και συγκεκριμένα να μιλήσουμε για τους χαρακτήρες τους. Ένα από τα σημεία τα οποία πραγματικά με απογοητεύουν είναι οι χαρακτήρες του My Hero Academia και κυρίως ο πρωταγωνιστής, ο Ντέκου. Ο Ντέκου σαν χαρακτήρας δεν έχει κάτι που να τον κάνει να ξεχωρίζει, παρά είναι μονόχνοτος. Αλλά πέρα από αυτό, το γράψιμο του χαρακτήρα του είναι υπερβολικά μίζερο. Δεν έχει κάτι το οποίο να μπορείς να ταυτιστείς μαζί του. Ναι. Είναι υπερβολικά τυποποιημένος, ότι έχει κάτι, απλά είναι basic χαρακτήρας. Είναι υπερβολικά βασικός χαρακτήρας και είναι υπερβολικά απορροφημένος με το στόχο του, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε πάρα πολλές πληροφορίες για αυτόν. Okay. Είναι ηρωικός, okay, έχει πολύ συμπάθεια στον All Might, αλλά πέρα από αυτό και το στόχο του να γίνει ο νούμερο ένα ήρωας, τι παραπάνω έχει? Ένα χαρακτηριστικό το οποίο μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση στον Ντέκου και από τότε έχουμε να δούμε κάτι αντίστοιχο, είναι στο τουρνουά όπου προσπάθησε λίγο να σπρώξει τον Τοντορόκι. Να λύσει τα ψυχολογικά του. Να λύσει τα ψυχολογικά. Να γίνει ο ψυχιατρός του. Οικογενειακές ιστορίες στο My Hero Academia. Και να τον προσπαθήσει να ανάψει τις φλόγες του. Όπου μετά είδαμε ότι το ίδιο αντίστοιχα πήγε να κάνει και ο Μπάκουγο, πιο ατσούμπαλα μεν, και δεν δούλεψε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Ότι δείχνει δηλαδή ότι μπορεί να βγάλει από κάποιους χαρακτήρες να τους βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματά τους. Και εντάξει, κλασικά το ότι όλοι οι χαρακτήρες λύνουν τα προβλήματά τους μέσω του main πρωταγωνιστή είναι ένα κλασικό σόνεν. Κλισέ, όλοι οι χαρακτήρες που θα δουν γενικότερα η σειρά βρωμοκοπάει σόνεν, είναι η αλήθεια, εντάξει. Και ναι, πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει το My Hero Academia ως το Naruto με σούπερ ήρωες. Το φύλαγα το σύνορα αυτό, όλο το βίντεο το φυλάω αυτό. Και φυσικά έχει πάρει και ο Ντέκου το χαρακτηρισμό πράσινος Naruto. Κοίταξε, γενικότερα ισχύει αυτό ότι έχει πολλά στοιχεία Naruto. Βέβαια, προς τιμήν του μαγκάκα, τα έχει πει και δημοσίως και ο ίδιος. Δηλαδή, ότι έχει αρκετές επιρροές από το Naruto και από τον ίδιο τον Κισιμότο ο δημιουργός. Οπότε, δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι κρυφό και απλά το συμπεραίνουμε μόνο. Δηλαδή, το λέει και ο ίδιος. Το θεωρώ, εντάξει, ότι είναι αρκετά τίμιο το να το λες ξεκάθαρα. Ότι υπάρχουν σίγουρα επιρροές, προφανώς από κάτι παλιότερο. Δηλαδή, π.χ., άμα το σκεφτείς και με πόσες σειρές ή ταινίες, πόσες επιρροές έχουν π.χ. αμερικάνικες τώρα, π.χ. από το Star Wars, παράδειγμα. Προφανώς. Έτσι, είναι λογικό. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που οφείλει, ας πούμε, η κάθε σειρά όταν βγαίνει, πέρα ότι είναι προφανώς ότι θα έχει κάποιες επιρροές, το να έχει τη δικιά του πινελιά. Και θεωρώ ότι το My Hero Academia έχει τη δικιά του πινελιά. Αν και πραγματικά πιστεύω ότι του πήρε πάρα πολύ καιρό για να την αποκτήσει. Και εξακολουθώ να πιστεύω, ασχέτως δηλαδή με το ότι δεν με τραβάει ο πρωταγωνιστής, ότι κάποιοι άλλοι χαρακτήρες και κάποιες άλλες πλοκές έχουν το λόγο τους που σε προκαλούν να δεις αυτή τη σειρά. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο μαγκάκα έχει ένα τεράστιο cast, αλλά αντίθετα με τον Ναρούτο προσπαθεί να αναπτύξει όλο το cast, με αποτέλεσμα όλοι οι χαρακτήρες να έχουν λίγη ανάπτυξη, αλλά οι πρωταγωνιστές να μην έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Προφανώς έχουμε τον Ντέκου με το στόχο του να γίνει ο νούμερο 1 ήρωας. Έχουμε τον Μπάκουγκο που θέλει και αυτός να γίνει νούμερο 1 ήρωας, αλλά με τον δικό του ξεχωριστό και τρελό τρόπο. Ναι, και έχουμε και το τρομακτικό plot twist ότι ο Μπάκουγκο, ενώ έπρεπε να ήταν ο Σάσουκε, δεν βγήκε κακός. Εν τέλει. Του το δίνουμε αυτό.
Έχουμε φυσικά τον Ντοντορόκη, όπου έχει τα δικά του ψυχολογικά με την οικογένειά του και προβλήματα, τα οποία σταδιακά τα λύνει. Και μπορώ να πω ότι ο Ντοντορόκη είναι ένας πολύ καλύτερος πρωταγωνιστής από τον Ντέκου, διότι έχει προβλήματα που κοιτάει προς να τα ξεπεράσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ντέκου είναι πραγματικά ότι ήταν queerless, το οποίο λύθηκε μέσα στα πρώτα chapters της ιστορίας, και τώρα το επόμενο του πρόβλημα είναι να αναπτύξει τις δυνάμεις του, που δεν είναι πρόβλημα, είναι απλά ένα progression. Είναι σαν να παίζει ένα video game και σταδιακά όσο παίζει το video game να παίρνει level ups και ο χαρακτήρας να ξεκλειδώνεται. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Αυτή είναι μια αφορμή για να δίνεις power up στους χαρακτήρες σου ή να προσπαθείς να βάζεις λίγο δράμα ή λίγο παραπάνω πλοκή ή τουλάχιστον cool moment σε μια ιστορία. Για τον Ντέκου, αυτό που μπορώ να πω εγώ, έχει ένα περίεργο χαρακτηριστικό ψώνιν πρωταγωνιστή. Δεν είναι αρκετά καραγκιόζης, μπορώ να πω. Δεν είναι σοβαροφανής ακριβώς, αλλά είναι αρκετά σοβαρός. Δηλαδή δεν κάνει καραγκιόζηλίκια, όπως π.χ. μπορώ να σκεφτώ παράδειγμα ένα αντίστοιχο, μια άμεσα συγκρίσιμη σειρά με τον Boku no Hero, το Black Clover. Έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Π.χ. εκεί ο πρωταγωνιστής στον δείχνει από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ξεκάθαρο ότι είναι καραγκιόζης. Εδώ ο Ντέκου δεν είναι σε καμία περίπτωση καραγκιόζης και μάλιστα κάνει και αστείο ότι δεν μπορεί να κάνει, βγάλει χιούμορ. Το κάνει στην ίδια τη σειρά, ας πούμε. Το αναφέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορώ να κάνω να βγάλω χιούμορ, δυσκολεύομαι. Ναι, ίσως αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους όλων πρωταγωνιστές. Οι υπόλοιποι όλων πρωταγωνιστές είναι χαρακτήρες που έχουν πιο χαλαρές προσωπικότητες, είναι χαβαλέδες. Απλά είναι κάπως, πώς να το πω, έχουν κάποιο μειονέκτημα. Έχουν γεννηθεί χωρίς κάποια ικανότητα, χωρίς κάποιο skill. Αλλά άμα δεν είχαν αυτό το μειονέκτημα που να τους βάλει κάτω από τους υπόλοιπους, θα ήταν basic χαρακτήρες και θα ήταν και ιδιαίτερα κοινωνικοί. Αντίθετα, ο Ντέκου δεν είναι ότι το quirk τον κάνει αντικοινωνικό. Είναι από τη φύση του αντικοινωνικός, ας πούμε. Αυτό είναι στο δείχνει ότι είναι δύσκολο στις παρές και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε από την αρχή από πιτσιρικάς ότι ήθελε κάποιον να έχει πάντα να τον ακολουθεί. Π.χ. μικρός λέγαμε ότι ήθελε να ακολουθήσει ουσιαστικά ηγούνταν της παρέας ο Μπάκουγκο και προσπαθούσε, τον είχε κατά κάποιον τρόπο σαν είδωλο, σαν στόχο να είναι από πίσω του, ας πούμε. Και π.χ. μετά στην πορεία βλέπουμε ότι αποκτάει αυτό με τον All Might. Προσπαθεί ο ίδιος να ηγηθεί, ακόμη δεν μπορεί να το βγάλει προφανώς λόγω ηλικίας. Αλλά βλέπουμε ότι γενικότερα ότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος προσπαθεί να ακολουθεί. Ουσιαστικά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο Ντέκου είναι, ενώ είναι ο πρωταγωνιστής και μπορεί να πρωταγωνιστήσει, τον βλέπουμε ουσιαστικά πιο πολύ να λειτουργεί σαν support χαρακτήρας. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο plot twist αν στο τέλος αποκαλυφθεί ότι όντως θα βγει ο νούμερο ένα sidekick και όχι ο νούμερο ένα hero της ιστορίας. Αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα σε όλη αυτή τη θεωρία. Όταν ξεκίνησε η σειρά, το πρώτο πράγμα που είπε ο Ντέκου είναι την αφήγηση. Ναι. Ναι, ότι είναι η ιστορία το πώς έγινε ο νούμερο ένα hero. Ναι, που είναι οπότε πάρα πολύ ουσιαστικά σου δείχνει ότι σου μιλάει από κάποια στιγμή στο μέλλον όπου έχει πετύχει τον στόχο του, δεν ξέρουμε το πώς, αλλά είναι ξεκάθαρο στο προδικάζει ότι το πέτυχε αυτό που ήθελε. Αλλά ας μιλήσουμε για τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Έχουμε ένα τεράστιο support cast. Γενικότερα, κοίτα, αυτό που μου αρέσει η σειρά είναι ότι έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες, στους οποίους είναι η αλήθεια ότι δεν αφήνει ούτε ένα να σου περάσει αδιάφορος. Και ουσιαστικά προσπαθεί μέσα στην πορεία της σειράς να σου χτίσει με τον τρόπο του. Π.χ. είναι κλασικό σε άνιμε να είναι γεμάτο χαρακτήρες πάρα πολλούς, στους οποίους εν τέλει δεν τους αναπτύσσει. Π.χ. ένα κλασικό παράδειγμα σε αυτό το πράγμα είναι το Ναρούτο. Το οποίο είχε τεράστιο cast χαρακτήρες και ουσιαστικά από ένα σημείο και έπειτα απλά περνάνε παντελώς αδιάφοροι. Καταλήγει όπως έχει φερθεί η ίδια η σειρά να μην σε ενδιαφέρει τι θα απογίνουνε. Είναι ωραία αναφορά αυτή που κάνεις, διότι ξεκινήσαμε με το να λέμε ότι το My Hero Academia είναι μια αντιγραφή του Ναρούτο, αλλά από ό,τι φαίνεται πήρε το μοτίβο του Ναρούτο, το άλλαξε και προσπαθεί να το βελτιώσει. Μεν δεν γίνεται επίκεντρο ο ένας main πρωταγωνιστής, αν και μπορούμε να είμαστε λίγο πιο δίκαιοι. Μπορούμε να πούμε ότι γίνονται επίκεντρο οι τρεις main πρωταγωνιστές, ο Μπάκουγκο, ο Ντοντορόκη και ο Ντέκου. Παρ' όλα αυτά όμως δίνει παραπάνω βάση στο υπόλοιπο cast. Δηλαδή κοιτάει να τους δίνει power ups, κοιτάει να ξέρουμε κάποιες πληροφορίες για τις οικογένειές τους ή για αυτούς ή για τα όνειρά τους ή τουλάχιστον τα gimmicks τους. Κοίταξε, ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει αυτό είναι π.χ. η ανάπτυξη του δεύτερου τμήματος. Ενώ όλη η ιστορία ουσιαστικά επικεντρώνεται γύρω από το πρώτο τμήμα που είναι ο Ντέκου, οι υπόλοιποι χαρακτήρες, από κάποιο σημείο και έπειτα σου αφιερώνει ένα ολόκληρο arc να σου αναπτύξει το β' τμήμα. Και μπορώ να πω ότι δεν σε αφήνει αδιάφορο το να μάθεις, ας πούμε, ο τρόπος που τους παρουσιάζει είναι αναλυτικός και σε κάνει να πεις να θες να μάθεις για έναν προς έναν τους χαρακτήρες. Μπορώ να πω ότι ο καθένας έχει κάτι το ξεχωριστό. Κοίταξε, θεωρώ ότι η σειρά βγάζοντας την ιστορία, ναι, ότι έχει χαρακτήρες οι οποίοι σε τραβάνε. Μια κλασική περίπτωση της σειράς, ας πούμε, που μου επικεντρώνει σε κάποια φάση η ιστορία και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα δηλαδή, που δεν είναι με τους πρωταγωνιστές, είναι με τους Big 3 που βλέπουμε στην πορεία. Οι οποίοι είναι support χαρακτήρες μεν, αλλά από κάποιο, σε ένα σημείο της σειράς παίρνουν τα ενία και ασχολείται ουσιαστικά αποκλειστικά με αυτούς.
Ωραία. Ας προχωρήσουμε να αναφερθούμε στα αγαπημένα μας story arc. Εντάξει, εμένα δεν είναι κάποιο μυστήριο. Η αγαπημένη μου ιστορία μακράν είναι το σχολικό τουρνουά. Πιστεύω ότι το άνιμε χτύπησε την κορυφή του και γενικότερα η ιστορία του My Hero Academia χτύπησε την κορυφή της αυτό το τουρνουά. Έχουμε πάρα πολλούς χαρακτήρες οι οποίοι μέχρι τότε ήταν background χαρακτήρες που απέκτησαν και προσωπικότητες και ξεχωριστά designs και μάθαμε τις δυνάμεις τους. Έχουμε τον Deku στην πρώτη του απόπειρα να αναγνωριστεί και να βγει πιο πάνω από την υπόλοιπη του τάξη και από τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Και έχουμε και πάρα πολύ δράμα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η κορυφή. Αν θέλεις κάποιον να τον καθυλώσει με το My Hero Academia, μπορείς να του κάνεις skip την πρώτη σεζόν, να του δείξεις το σχολικό τουρνουά και συνέχεια να του δείξεις την πρώτη σεζόν. Γιατί η πρώτη σεζόν μοιάζει λίγο σαν, αν εξαιρέσεις τα πρώτα επεισόδια, μοιάζει λίγο σαν side ιστορίες των χαρακτήρων. Δηλαδή έχουν τον καθηγητή τους που τους βάζει δοκιμασίες για να δοκιμάσουν τη δύναμή τους και άμα δεν τα περάσουν θα μείνουν στην τάξη, θα αποβληθούν. Έχουμε την πρώτη επίθεση από εχθρούς. Έχουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Εμένα μπορώ να πω οι δύο πρώτες σεζόν μ' αρέσαν, αλλά αυτό που μου απογείωσε μπορώ να πω το ενδιαφέρον σαν σειρά είναι η τρίτη σεζόν, το πρώτο κομμάτι της, η κατασκήνωση δηλαδή και η μάχη του All Might με τον All For One. Εκεί θεωρώ ότι η σειρά, η μάχη του All Might με τον All For One απογείωσε τη σειρά, έδειξε πολύ έντονες στιγμές και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και τη τέταρτη σεζόν, το πρώτο κομμάτι. Με τον Overhaul δηλαδή το σκηνικό, θεωρώ αυτά τα δύο ότι ήταν πολύ δυνατές στιγμές. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια μεγάλη ανατροπή εκεί πέρα που πεθαίνει ο Sir Nighteye. Μπορεί να άλλαξε μεν η μοίρα και να κέρδισαν οι καλοί, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα έχουμε θάνατο. Το καλό βέβαια της υπόθεσης είναι ότι είναι βασικά σου παίζει πολύ μπάλα με τα quirk, ότι κάποια quirk είναι αρκετά επικίνδυνα και λες ευτυχώς που βρίσκονται στα χέρια των καλών. Βέβαια υπάρχουν και quirk που βρίσκονται στα χέρια των κακών και γίνονται επικίνδυνα. Ναι, είναι πάρα πολλά quirks τα οποία είναι υπερβολικά ασήμαντα ή τα έχουν υπερβολικά χαζοί χαρακτήρες. Επαναλαμβάνω, ο Καμινάρι έχει ένα από τα δυνατότερα quirks ότι μπορεί να ελέγχει τον ηλεκτρισμό. Αλλά εκτελεί χρέη φορτιστή. Αυτό που μπορώ να πω είναι γενικά ότι το δίνω στη σειρά ότι έχει πολύ εφάνταστα quirk. Είναι το αντίστοιχο του Τζότζο. Οι χαρακτήρες στο Τζότζο έχουν υπερδυνάμεις, οι οποίες μπορεί να είναι κάτι υπερβολικά γελίο, αλλά ο τρόπος που τα εκμεταλλεύονται είναι τόσο έξυπνος, ώστε να τα κάνει δολοφονικά όπλα. Και ο τρόπος που το έχει βάλει, έχει δώσει στις δυνάμεις μια απίστευτη ελευθερία, η οποία του δίνει τη δεν του δίνει ουσιαστικά περιορισμό στο τι μπορεί να βάλει. Μπορεί να βάλει πραγματικά οτιδήποτε του έρθει στο μυαλό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα, αν μια σειρά έχει ένα γαμάτο opening, μπορεί μόνο και μόνο να δω αυτή τη σειρά για το opening. Δεν μιλάω για το ending, ξέρω ότι περισσότεροι τα σκυπάρουμε τα endings και συνήθως τα endings είναι τα ίδια. Κάποιος χαρακτήρας στο background να προσεύχεται. Ή να πέφτει κάποιο αστέρι. Ή να πέφτει κάποιο αστέρι και να το κοιτάνε όλοι μαζί παρέα ή ένα πανηγύρι. Κοίταξε, γενικότερα τα ending, η αλήθεια είναι ότι συνήθως περνάνε αδιάφορα. Η μοναδική σειρά είχε δέσει ωραία το end και ενδεχομένως έκανε κάποιες φορές να το δει σαν το fairy tale. Γιατί έμπαινε η μουσική παράλληλα με την ιστορία και έκλεινε. Τρομερή ιδέα. Αυτή η ιδέα να ξεκινάει να παίζει μουσική του ending πριν απέξω το animation του ending, που πρώτη φορά που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν στο Full Metal Alchemist στο Brotherhood. Αυτό δεν το θυμάμαι εκεί. Είναι ένα στιγμιότυπο που είναι σήμερα ξεκινάει η τελευταία μέρα, δίνεται καλά ο πρωταγωνιστής και αρχίζει να παίζει το ending πολύ νωρίτερα. Ήταν η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το κάναν και πιο πριν, αλλά εκεί ταιριάζει τόσο λογικά, τέλεια. Λογικά το κάνουν, απλά το θέμα είναι ότι πολλές σειρές δηλαδή το περνάνε τελείως στον ντούκου. Και π.χ. κάποια ending είναι όντως διαμάντια. Υπάρχει κάποιο opening το οποίο πραγματικά σου έχει κινήσει το ενδιαφέρον και το θυμάσαι? Λοιπόν, κοίτα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταρχάς είναι από τις σειρές που παίζει να έχει και τα καλύτερα opening. Καλύτερα όλα από Fairy Tail. Θεωρώ ναι. Α! Βέβαια έχω και προσωπικό αγαπημένο, είναι το opening το πρώτο της τρίτης σεζόν. Εγώ δεν ξέρω, κάτι παίζει με εμένα με το My Hero Academia. Τα περισσότερα openings με το που τα βλέπω δεν μου κινούν καθόλου το ενδιαφέρον, αλλά με το άκουσε-άκουσε, που εντάξει, μπορεί να πει, εντάξει, ρε φίλε, ότι και να σπρώξει, να προσπαθεί να το ακούσει συνέχεια και κάποια στιγμή να το συνηθίσει. Δεν ισχύει. Συγκεκριμένα όταν έβλεπα την τελευταία σεζόν, την τέταρτη, το πρώτο opening, όταν το άκουσα πρώτη φορά μου φάνηκε ιδιαίτερα διάφορο. Δεν βοηθούσε φυσικά ότι το animation δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, ήταν χαρακτήρες που τρέχανε όλη την ώρα. Στα ξέφωτα και στους βράχους. Εντάξει, θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στο δεύτερο opening της σεζόν 4, αλλά δυστυχώς δεν πήρε δεύτερο opening η τέταρτη σεζόν. Έβαλε κατευθείαν ending. Έβαλε κατευθείαν ένα ending να παίζει μόνο. Εντάξει, ναι, το τραγούδι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το δεύτερο opening της τέταρτης σεζόν, αλλά θεωρώ ότι όλα τα προηγούμενα opening είναι
τουλάχιστον μουσικά πολύ δυνατά. Ναι, χτίζουν πάρα πολύ ωραία. Η δουλειά ενός opening είναι να χτίζει hype και να τραβάει τον viewer να δει τη σειρά. Και πιστεύω το My Hero Academia το καταφέρνει. Αν εξαιρέσει δηλαδή την τέταρτη σεζόν που δεν πήρε δεύτερο opening, πήρε κατευθείαν ending. Δεν άξιζε πάρα. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Και γενικότερα το My Hero Academia έκανε κάτι το ξεχωριστό. Μας έδωσε μία μουσική που πάει με όλα. Όπου τη θεωρώ την πιο iconic μουσική. Ακούστηκε στο πρώτο Smash, ακούστηκε σε πάρα πολλά ωραία στιγμιότυπα στην πρώτη σεζόν. Αλλά για κάποιο λόγο μετά σταμάτησαν να τη χρησιμοποιούν. Η μεγαλύτερη απογοήτευσή μου με αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν το χρησιμοποίησαν όταν ο All Might πολέμησε τον All for One. Κοίτα, εμένα μου άρεσε πολύ τώρα που είπες αυτό, όντως δεν το βάλανε εκεί πέρα. Μ' άρεσε πολύ το όσο του All for One. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ σκοτεινό και θεωρώ απόλυτα ταιριαστό με το χαρακτήρα. Creepy όσο χρειάζεται, ας το πούμε έτσι. Γενικά μου αρέσει, έχει πολύ ταιριαστά ως, δηλαδή ακόμη και τα λυπημένα ως, τα σαντ ως, ας το πούμε έτσι, μπορούν να απογειώσουν μια σειρά. Ναι. Επίσης, πολύ ευχάριστη έκπληξη μπορεί να πω ότι ήταν το τραγούδι που κάνουν στη συναυλία που κάνει το τμήμα, το πρώτο. Το οποίο είναι, το τραγουδάει μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια που το ψάξα. Ούτε καν που το ξέρω αυτό, τρομερό fact. Δηλαδή κάνει η ίδια τη μουσική, γιατί όντως ακουγόταν για να ήταν τζαπανοηθοποιός να κάνει τόσο σωστά αγγλικά. Λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι τζαπανάς να μιλάει τόσο καλά αγγλικά. Το ντουντουπ το πηγαίνουν πολύ, τους αρέσει πολύ στους Ιάπωνες. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα καλύτερα στιγμιότυπα. Όταν σου λέω My Hero Academia και θέλω να με χαϊπάρεις, ποιες σκηνές σκέφτεσαι? Από τις πρώτες σκηνές που μου έρχονται στο μυαλό σε αρχή κιόλας είναι εκεί που πολεμάνε τα γιγάντια ρομπότ. Ναι, και κάνει το πρώτο Smash! Ναι! Αυτό. Ναι. Μπορώ να πω ότι το Smash γενικότερα και το πώς το φωνάζουν, το πώς γίνεται. Δηλαδή γίνεται ένας τζέρτζελος, ας πούμε, σε χαϊπάρει αρκετά. Πολύ δυνατή σκηνή και στο τέλος που πέφτει με τα χέρια του να έχουν σπάσει. Ναι, γενικά σε αρχή ότι χτυπιέται σαν το χταπόδιο Ντέκου. Και μετά στην πορεία μαθαίνει να ελέγχει κάπως τη δύναμη του. Μπορώ να πω ότι αν και το UCI Run στην πρώτη σεζόν το σπαμάρανε, δηλαδή εκεί πέταγε την μπάλα του baseball, παίχτηκε από εκεί και εκεί ήταν ωραία σκηνή, στο Smash ήταν άψογο. Επίσης έδειξε άψογο το χαρακτήρα του από την άποψη ότι ναι, είναι basic as fuck, αλλά είναι υπερβολικά συμπαθητικός. Αυτό που μπορώ να πω ότι με χαΐπαρε πάρα πολύ στη σειρά είναι το τελευταίο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, που η μάχη του Endeavor. Εκεί πέρα, δηλαδή, ο Endeavor δεν στον είχε αναπτύξει ιδιαίτερα σαν χαρακτήρα και απλά στον παρουσιάζει λίγο ότι είναι δυνατός χαρακτήρας, αλλά δεν είναι άξιος να κουβαλάει το νούμερο 1. Ναι. Τον πήρε ουσιαστικά, στον δείχνει από σφόντα. Εκεί ουσιαστικά σου δείξε ότι έχει τα κάκαλα, ας πούμε, να κουβαλήσει τον τίτλο του νούμερο 1. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθούν να ξεχωρίσουν τον πιο δυνατό χαρακτήρα από τον νούμερο 1 χαρακτήρα στους ήρωες. Διότι μπορεί να είσαι ο πιο δυνατός, δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, ο All Might και ο στα κάτω του πάλι ήταν πάρα πολύ δυνατός. Αλλά ο νούμερο 1 ήρωας δεν είναι τόσο να είναι μόνο δυνατός, όσο να είναι ένα σύμβολο της ειρήνης. Δηλαδή, να τον ντρέμουν οι κακοί. Να έχει μια προσωπικότητα, ας πούμε. Ναι, και ο Endeavor δεν είχε την προσωπικότητα. Ο Endeavor είχε μια προσωπικότητα που περισσότερο έφερνε σε κακό, ας το πούμε έτσι. Μίζερο και με βάση ουσιαστικά τη συμπεριφορά που είχαμε δει σε σχέση με την οικογένειά του, σου δείχνει να είναι ουσιαστικά πιο πολύ μια συμπεριφορά κακού παρά καλού χαρακτήρα. Και ουσιαστικά βλέπουμε από εκείνο το σημείο και έπειτα από αυτή τη μάχη ότι άλλαξε όχι μόνο τη δικιά μας οπτική, αλλά άλλαξε και τον ίδιο τον Endeavor. Ναι. Σαν χαρακτήρα. Πάρα δηλαδή πίσω. Τα πράγματα που βλέπει και το πώς βλέπει και ο ίδιος τα πράγματα σε σχέση με τον κόσμο. Αλλά κατά τη γνώμη σου, το μάγκα τώρα βαδίζει κάπου. Ειδικά αν πάρουμε το τελευταίο chapter. Το τελευταίο chapter είναι που ο Ντέκου και ο Μπάκουγκο αντιμετωπίζουν τον Σιγκαράκι. Είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται η σειρά ότι θα λέγαω ότι βρωμοκοπάει timeskip. Οδεύουμε προς ήττα των καλών, των ηρώων, και ότι πάνε να νικήσουν οι κακοί. Οπότε, όποτε συμβαίνει αυτό το πράγμα σε μια σειρά, δείχνει ότι το timeskip είναι πολύ κοντά. Ειδικά να αλλάξουν κάπως οι δυνάμεις μέσα σε αυτή τη σειρά. Τώρα δηλαδή ζούμε σε ένα σύμπαν όπου οι super heroes έχουν το πάνω χέρι, αλλά με το πέρασμα του χρόνου να γίνει το αντίστροφο. Δηλαδή οι villains να πάρουν το πάνω χέρι και οι super heroes να πάνε underground. Ίσως δούμε και κάποια φάση όπου η σχολή γίνει σαν το τελευταίο φρούριο για τους ήρωες. Ναι, ουσιαστικά ότι μπορεί να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο η σχολή σαν undercover. Λέει ότι μια ουσιαστικά, όχι ακριβώς ουσιαστικά το ρε, βασικά το άλλο, μια αναρχία, ας το πούμε έτσι. Αυτό μπορεί όμως ουσιαστικά να προκύψει μόνο αν φύγει ο Endeavor από τη μέση. Όχι τόσο να σκοτωθεί, ίσως να πάθει κάτι σαν τον All Might, κάποια αναπηρία που να μην μπορεί να πολεμήσει. Θεωρώ αυτό δύσκολο να γίνει, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ δηλαδή ότι να το κάνει δεύτερη φορά, το να βγάλει off και τον Endeavor, το θεωρώ λίγο ότι θα είναι ουσιαστικά μια κόπια. Δεν θα ήταν τρομερή πλοκή αν ο Σιγκουράκι έμπαινε μες στις φυλακές και ελευθέρωνε όλους τους βίλαν από όλες τις ιστορίες. Δηλαδή ξαναβλέπαμε, ο Στέιν ας πούμε δεν έχει πεθάνει. Όχι. Και ο Στέιν να ξανάβλεπε
Και overhaul υπάρχει. Overhaul υπάρχει, αν και εντάξει, το νομίζω έχει χάσει. Ο Σικαράκι του κατέστρεψε το χέρι, νομίζω. Του κόψε τα χέρια για τα δύο. Και του κατέστρεψε και το Quirk. Ουσιαστικά ναι, γιατί το Quirk του έχει να κάνει με τα χέρια του, συγκεκριμένα με το άγγιγμα. Ναι. Κοίταξε, εγώ γενικότερα είχα σκεφτεί σε κάποια φάση ότι είναι πολύ πιθανό να το θεωρώ βασικά δεδομένο. Δεν ξέρω, όχι απαραίτητα σε αυτό το σημείο, θεωρώ μελλοντικά ίσως. Θα δούμε ένα ανάλογο arc με Impel Down του One Piece. Τη φυλακή έχουμε δει λίγα πράγματα, αλλά σου λέω ότι είναι πολύ δυνατή. Γιατί είναι τόσο δυνατή η φυλακή? Υπό ποιανού την αιγίδα, ας πούμε, λειτουργεί αυτή η φυλακή? Ποιος είναι ο διευθυντής σας, ποιος είναι ο αντίστοιχος Μάγκελαν αυτής της φυλακής? Ο καλός Μάγκελαν. Θεωρώ ότι θα δούμε δηλαδή ένα ανάλογο Impel Down σε κάποια φάση. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Ένα από τα δυνατότερα arc του One Piece να το δούμε και στο My Hero Academia. Εντάξει, στο My Hero Academia χαλαρά έχει κάποια στοιχεία που κάποια στιγμή, αν τα εκμεταλλευτούν σωστά, μπορεί να βγει η καλύτερη σειρά του Shonen Jump. Αν και, να πω την αλήθεια, τώρα υπάρχουν κάποιες σειρές οι οποίες δεν είναι τόσο battle σειρές, είναι πιο πολύ οι σειρές που καθοδηγούνται από την ιστορία τους, που πιστεύω ότι μπορούν να ξεπεράσουν το My Hero Academia. Ίσως η εποχή των σκληρών Shonen, δηλαδή main πρωταγωνιστής που φωνάζει, παίρνει power-ups, να φτάνει κάπως στο τέλος του. Παρατηρούμε δηλαδή ότι έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα Shonen τα οποία ακολουθούν αυτό το αρχέτυπο. Έχουμε το My Hero Academia σε μια πιο χαλαρή μορφή. Έχουμε το Black Clover στην πιο έντονη μορφή. Το Black Clover βασικά έχει ακραία γκαρίδα, θα έλεγα. Ναι, το Black Clover είναι κυριολεκτικά η τελευταία γκαρίδα Shonen. Το τελευταίο φρούριο. Είναι το τελευταίο φρούριο που κρατάει το πατροπαράδοτο Shonen Spirit ακόμα μέσα του. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλές σειρές οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορείς να τις χαρακτηρίσεις 90s, 80s Shonen όσο το Black Clover. Όχι, όχι. Αυτό που μπορώ να πω ότι μου αρέσει με το Shonen τα τελευταία χρόνια είναι ότι βλέπουμε κάτι το διαφορετικό στις ιστορίες του. Δεν βλέπουμε πλέον, θα έλεγα, κλισέ σειρές. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες σειρές θα έχουν κάποια κλισέ στοιχεία, αλλά γενικότερα ότι βλέπουμε, θα έλεγα, διαφορετικά πράγματα και ίσως και πιο βαριά πράγματα. Δηλαδή, που από τον Demon Slayer και το Promised Neverland σε εκπλήσουν ευχάριστα με την βιαιότητά τους. Παρουσιάζει κάτι το πιο βαρύ, ας το πούμε έτσι. Και δεν είναι μόνο η βία. Για παράδειγμα, πρωτότυπες σειρές είναι, ας πούμε, το Dr. Stone. Ναι. Το οποίο και αυτό είναι Shonen Jump, αλλά ξεφεύγει από το κλασικό overpowered πρωταγωνιστή. Ίσα-ίσα ο πρωταγωνιστής δεν είναι καθόλου overpowered. Εκτός αν θεωρήσουμε την εξυπνάδα ότι είναι η δύναμή του. Ναι, το παίζει κάπως διαφορετικά, ας πούμε. Είναι πιο πολύ σαν ένα Shonen το οποίο εκμεταλλεύεται την εφεύρεση της εβδομάδας για να πει μια ιστορία και ταυτόχρονα σου αναπτύσσει μια μεγαλύτερη ιστορία μυστηρίου. Για ποιο λόγο πέτρωσαν όλοι οι άνθρωποι, πώς μπορούμε να επαναφέρουμε πίσω την ανθρωπότητα. Και έχουμε και έναν πρωταγωνιστή όπου, αν και δεν είναι αντιπρωταγωνιστής, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν ότι αυτό που τον παρακινεί είναι το προσωπικό του όφελος. Ναι, ότι δρά καθαρά εγωιστικά, ας το πούμε. Είναι εγωιστής, είναι συμφεροντολόγος, είναι καλό άτομο μεν. Γιατί εντάξει, το να είσαι εγωιστής και συμφεροντολόγος δεν σε κάνει αυτόματα κακό. Προφανώς. Ασχέτως που. Το έχουμε συνδέσει γενικότερα με σκατοψυχία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Εντάξει. Απλά αυτό που βλέπουμε γενικότερα, όντως μια ευχάριστη ποικιλία σε Shonen πλέον. Προσωπική μου άποψη ότι ζούμε μια χρυσή εποχή Shonen αυτή τη στιγμή. Πολύ βαριά κουβέντα αυτή που είπες. Γιατί έχουμε περάσει εποχές Big 3, έχουμε περάσει εποχές πιο παλιές. Έχουμε περάσει γενικότερα εποχές όπου είχαμε πραγματικά καλές σειρές, αλλά όντως μπορώ να πω ότι μπορεί να μην έχουμε τόσα δεκαράκια στην εποχή μας, αλλά ζούμε την εποχή του 7 και του 8. Δηλαδή, πολλές σειρές είναι 8 στα 10, 7 στα 10, δηλαδή παίρνεις περισσότερη ποσότητα από άποψη καλών σειρών, που είναι ίσως λίγο μέτρες, ίσως πάνω του μετρίου, παρά μία-δύο τέλειες σειρές. Δηλαδή, αυτό που βλέπω εγώ, ας πούμε πάλι προσωπικά, ας πούμε, π.χ. αυτή τη στιγμή διαβάζω γύρω στα 5 με 6 σόνεν, που π.χ. ούτε στις πιο καλές, ας πούμε, εποχές. Διάβαζα τόσα πολλά. Ισχύει. Και θεωρώ γενικότερα πολλές φορές το Shonen π.χ. Μην το ξεχνάτε, είναι περίπου υπάρχουν γύρω στις 20 σειρές βγαίνουν. Και ουσιαστικά εμείς ξέρουμε 2-3 και τις υπόλοιπες 17 τις αγνοούμε κατά κάποιον τρόπο. Δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν. Τις αγνοούμε τελείως ως ύπαρξη. Ή τουλάχιστον μέχρι να βγάλουν κάποιο άνιμε. Και να έχει και καλό animation. Ναι, ναι, ναι. Τώρα π.χ. θεωρώ ότι είναι μια περίοδος που πραγματικά ενδεχομένως θα μπορούσε να διαβάσει σχεδόν και όλες τις Shonen. Ναι, ειδικά τώρα με το Manga Plus. Μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε και γρήγορα τις σειρές. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ή να διαβάζουμε μεταφράσεις όπου όλοι οι πρωταγωνιστές για κάποιο λόγο βρίζονται σαν πουτάνες. Και το Manga Plus θεωρώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση γιατί σε βάζει ουσιαστικά σε ένα πρόγραμμα παρακολούθηση. Ναι, κάθε εβδομάδα να διαβάζεις το Manga σου. Δηλαδή να ξέρεις ότι θα βγει το Manga τότε μεταφρασμένο, ούτε θα το ψάξεις ούτε τίποτα. Θα το πάρεις έτοιμο, δωρεάν. Πολύ καλή εφαρμογή. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στο τελευταίο και ίσως όχι τόσο σημαντικό κομμάτι του My Hero Academia. Το My Hero Academia μέχρι στιγμής έχει πάρει δύο ταινίες. Μία που κατά τη γνώμη μου τη θεωρώ αδιάφορη, ήταν ένα side story όπου ούτε το animation
ούτε η πλοκή δεν με ενθουσίασε. Οκ, okay, φτιάξαμε έναν What If χαρακτήρα όπου είχε κάποια σχέση με τον All Might και προσπαθεί να ξαναφέρει πίσω τις δυνάμεις του All Might. Και έχουμε και μια άλλη ιστορία όπου, αν και γνωρίζω την πλοκή της, ακόμα δεν έχει παιχτεί. Γιατί μας το κρατάνε οι τζαπανάδες εχμάλωτο. Ναι. Και έχει και το πλεονέκτημα ότι η δεύτερη ταινία φτιάχνεται ενώ το άνιμε δεν είναι στην τηλεόραση. Άρα όλη η παραγωγή του My Hero Academia δουλεύει στην ταινία και ήδη η ταινία δείχνει και πολύ καλύτερη. Έχουμε ακούσει ότι έχει και καλύτερες μάχες και έχει και μια πρωτότυπη πλοκή. Εντάξει, Νέιτ, η πρώτη ταινία, όντως αυτό που είπες, ήταν κάτω. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, μια συμπαθητική ταινία ως εκεί. Η δεύτερη φαίνεται ότι έχει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ενδιαφέρον. Περιμένουμε κάποια στιγμή να τη δούμε. Ναι, πραγματικά. Καθαρά και μόνο ότι το animation δεν είναι καλό. Και έχουμε πάρει και λίγο από αποτοξίνωση, μιας και η πέμπτη σεζόν ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί, αλλά το πότε είναι άγνωστο. Και ειδικά τώρα ήταν πριν προ-κορονοϊού άγνωστο. Οπότε τώρα μπορεί να πάει οποτεδήποτε, ας πούμε. Είναι η ίδια φάση με τον Demon Slayer. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε τη δεύτερη ταινία και κάποια στιγμή θα πάρουμε και τη δεύτερη σεζόν του anime, που θα είναι η τρίτη σεζόν του manga. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Εντάξει, σύντομα βασικά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ θεωρώ ότι πες να το δούμε μπορεί και καλοκαίρι του 21, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Μιας και φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας, προτείνεις το My Hero Academia στον κόσμο? Ανεπιφύλακτα. Για δώσε μας ένα μικρό spoil. Ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο που θα γίνει? Το επόμενο βίντεο θα είναι κάτι που βρωμοκοπάει Shonen επίσης.